Κύριε Βασίλη, ενώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ναι, μεν μπορεί να μην κέρδισε αυτές τις εκλογές ή να μην είχε τόσο καλά αποτελέσματα, αλλά υπάρχει μια κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία που θα μπορούσε να την εκμεταλλευτεί, να την αναδείξει και να κάνει μια αντιπολίτευση ισχυρή, σπαράσεται εσωτερικά. Χθες είδαμε ασύλλητες καταστάσεις στην πολιτική γραμματεία. Να επιτίθεται στον πρόεδρο, ο άλλος να του λέει έτσι, ο άλλος αλλιώς, και να βγαίνει μια εικόνα τέλος πάντων ενός διχασμένου κόμματος. Αφού σχολιάσω ελαφρά την πρώτη τοποθέτηση. Κοιτάξτε, ο κ. Μητσοτάκης αφού δίδαξε αλαζονία, συνειδητοποίησε ότι το μήνυμα που έστειλε η κοινωνία στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, εξαιτίας ακριβώς αυτής της αλαζονίας, του συγκεντρωτισμού, της αμετροέπειας, των εκβιασμών προς τους ψηφοφόρους, διαχύθηκε το μήνυμα ότι όποιος δεν συνεργάζεται ή δεν είναι με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να σταθεί ως δήμαρχος ή περιφερειάρχης. Αφού έγιναν όλα αυτά λοιπόν, το μήνυμα το έστειλε η κοινωνία και αποφάσισε ο κ. Μητσοτάκης ότι το προνόμιο της αλαζονίας θα πρέπει να το κρατήσει μόνος του. Γιατί το λέτε? Γιατί το έχει διδάξει. Δεν είναι και είναι πάρα πολλά. Από εκεί και πέρα θα σας πω τι είναι. Θα σας πω ποιο είναι αυτό τώρα. Ότι υπάρχει θέμα. Η εκτίμησή μου είναι λοιπόν ότι ο κ. Μητσοτάκης, ορθώς για τον εαυτό του, διότι βοηθάει τον εαυτό του με αυτό, αποφάσισε ότι όταν υπάρχει νίκη οφείλεται στον ίδιο και όταν υπάρχει ήττα οφείλεται στους άλλους. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό ήταν το μήνυμά του χθες, ότι διότι δεν έχουμε δει τον κύριο Μητσοτάκη να, όταν υπάρχουν ευχάριστα αποτελέσματα για τη Νέα Δημοκρατία, να το μοιράζει, αλλά να το παίρνει ο ίδιος. Και τώρα γιατί προσπαθεί να... Γιατί τις εκλογές. Ορίστε, ναι βεβαίως. Το εγώ στις τοποθετήσεις του κυρίου Μητσοτάκη δεν έχει γίνει ποτέ εμείς. Δεν υπάρχει ποτέ εμείς. Είναι σκέτο εγώ. Εγώ αποφάσισα, εγώ είπα, εγώ έδωσα εντολή. Έρχονται οι βουλευτές, οι υπουργοί και λένε κατόπιν εντολής του κυρίου Μητσοτάκη. Όταν λοιπόν δεν βολεύει αυτό, διότι συνήθως νόμιζε ότι βολεύει, τότε προσπαθεί να διαχύσει τις ευθύνες παρακάτω, που ευθύνονται οι παρακάτω. Δεν λέω όχι, αλλά προφανώς ευθύνεται και ο ίδιος. Δεν είναι κόμμα αρχηγικό, όπως είναι μεγάλα κόμματα. Εσείς όμως που είστε κόμμα υποτίθεται δημοκρατικό, γίνετε τρεις λαλούν και δύο χορεύουν μέσα. Δηλαδή αυτά που ακούσαμε χθες. Είναι δύσκολη η δημοκρατία. Είναι δύσκολη η δημοκρατία, κύριε Κοντοπούλου. Πραγματικά. Δημοκρατία, κοιτάξτε να δείτε. Δημοκρατία μια χαρά είναι. Είχαμε μια δύσκολη συνεδρίαση. Και βεβαίως διανύουμε και μία περίοδο η οποία είναι δύσκολη. Μετά από διπλή ήττα, μετά από τη ρευστοποίηση στο χώρο μας που προκλήθηκε και μετά την ευνίδια αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα, έπρεπε γρήγορα να επιλέξουμε αρχηγό. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε στην καλύτερη μας περίοδο. Ωστόσο, δεν διστάζουμε να λέμε ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτοκριτική και να ακουγόμαστε. Ναι. Δεν ήταν αυτοκριτική εχθές όμως. Πολλά ήταν αυτοκριτικά, ξέρετε. Εκτός από διενέξεις, υπήρχαν διενέξεις. Αλλά επειδή ήμουν παρούσα περίπου τις 6 ώρες, θα σας πω, 7 ώρες. Υπήρχε μια ολομέτωπη επίθεση στον ίδιο τον νέο αρχηγό του κόμματος. Για αντικαταστατικές συμπεριφορές. Για τις πολιτικές του θέσεις στο ΣΕΒ. Υπήρχαν πολλά. Βεβαίως. Υπήρχαν. Δεν λέω όχι, αλλά δεν ήταν ολομέτωπο. Το δίνουν και η ψηφοφορία. Ακριβώς, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, μετά από αυτά που εγώ παραδέχτηκα ότι έτσι είναι τα πράγματα, προφανώς και θα βρούμε το δρόμο μας και θα συγκλίνουμε τελικώς. Μπορείτε να πάτε μαζί, κυρία Γεροβασίλη, ή έχει ανοίξει ο δρόμος διάσπασης? Γιατί ο κύριος Τσακαλώτος αυτό που είπε χθες μας έβαλε σε σκέψεις. Ότι η ενότητα θα δοκιμαστεί τις επόμενες εβδομάδες. Ότι δοκιμάζεται η ενότητα, προφανώς, σε μια διαδικασία. Άρα δοκιμάζεται. Μπορεί και να μην ωστόσο, θέλω να σας θυμίσω ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο σήμερα συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που προέκυψε από διάφορα ρεύματα ιδεολογικά, που συνέκλυναν σε θέσεις, αρχές και προγράμματα και πορευόμαστε τόσα χρόνια βεβαίως και με τις διαφορετικότητές μας, οι οποίες δεν κρύφτηκαν ποτέ κάτω από το χαλί. Έτσι ήταν πάντα. Μπορεί και να μην πετύχει όμως. Αν δοκιμάσει. Κοιτάξτε, έχουμε όλη τη συνέστηση. Να σα πω, έχουμε κύριε Παυλόπουλε τη συνέστηση όλοι, ότι σήμερα είμαστε υπεύθυνοι να ασκήσουμε μια έντονη, υπεύθυνη, αξιωματική αντιπολίτευση, να ασκήσουμε το ρόλο μας και ότι η κοινωνία και η δημοκρατία τα απαιτεί.
Έχουμε πλήρη συνέστηση. Εκτός λοιπόν του τι θα πούμε εμείς στις εσωτερικές μας διαδικασίες και πώς θα καταλήξουμε, διότι οι βασικές αρχές μας δεν διαφέρουν, ξέρετε. Όχι, διαφέρουν. Οι βασικές μας αρχές όχι, δεν διαφέρουν. Εχθές η βασική κριτική στον πρόεδρο, κυρία Γερό Βασίλη. Ναι. Ήσασταν εκεί και το ξέρετε πολύ βεβαίως καλύτερα από εμάς. Ήταν ότι με τις θέσεις του αλλάζει τη φυσιογνωμία της αριστερής, της αριστεράς και της αρχής. Έγινε μεγάλη ότι συζήτηση. Ότι φλερτάρει με το κεφάλαιο, ή κάποιοι... ότι δεν υπερασπίστηκε τις λογικές συμβάσεις. Να το πούμε αλλιώς. Αυτό δεν ήταν η πολιτική κριτική. Ας πούμε ότι ήταν και η έκφραση φόβου ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Μάλιστα. Αυτό έχει και περαιτέρω, ξέρετε. Γιατί υπάρχουν και απαντήσεις από τον Πρόεδρο και χθες. Και βεβαίως έχουμε και διαδρομή ακόμα μπροστά μας. Εγώ δεν είπα ότι τελειώσαμε. Είπα όμως ότι εκτιμώ ότι το τέλος αυτής της διαδρομής και γρήγορα και από τη στιγμή που αποφασίσαμε ότι ξεκινάμε, προχωρούμε, Κεντρική Επιτροπή, ορίσαμε την ημερομηνία συνεδρίου, διότι εμείς έχουμε ανάγκη και το μετασχηματισμό μας και την ανασύνταξή μας και βεβαίως την ανανέωσή μας. Την ανανέωση μας και σε προγραμματικές θέσεις. Για την ώρα δεν είναι δεδομένο. Δεδομένα δεν υπάρχουν. Σας λέω την εκτίμησή μου. Έτσι. Και νομίζω ότι έτσι θα συμβεί. Γιατί είναι αναγκαστικό να πάτε όλοι μαζί, κύριε Γρηγόρη? Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Δεν έχω πει εγώ ποτέ ότι είναι αναγκαστικό, ότι κανείς μπορεί να το ισχυριστεί αυτό. Όμως εκτιμώ ότι έτσι θα γίνει. Όχι, το λέω γιατί αν... Γιατί ξέρω το χώρο πάρα πολύ καλά, ξέρω τα πρόσωπα πάρα πολύ καλά και ξέρω την υπευθυνότητα και αυτών που φαίνονται εντόνως να διαφωνούν. Και επίσης δεν μπορεί ένας πρόεδρος να είναι υποεπιτροπία. Υπομοιρία συνεχώς και να βάλετε από κάποια στελέχη για τις θέσεις του, για το ένα, για το άλλο. Ωστόσο, για... δεν είναι μόνο πρόσωπος ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι Μητσοτάκης εδώ. Ναι, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Ναι. Και η Νέα Δημοκρατία έχει και τάσεις και αποχρώσεις. Ο κύριος Πλεύρης, ας πούμε, δεν είναι στην ίδια πλευρά με κάποιους άλλους. Στη λαϊκή. Έτσι. Υπάρχουν αποχρώσεις σε όλους τους κομματικούς σχηματισμούς. Τώρα, ότι σε εμάς εκφράζεται εντονότερα συνήθως, ναι. Ότι, πού θα είναι τώρα η κρίσιμη μάχη σε εισαγωγικά, στο συνέδριο, το Φεβρουάριο? Εκτιμώ πως μέχρι το συνέδριο, ξέρετε, εμείς γι' αυτό το συνέδριο γίνεται λίγους μήνες μετά και δεν ορίζεται να γίνει, ας πούμε, το Δεκέμβριο, διότι γίνεται ένας ευρύτατος δημοκρατικός διάλογος και στις οργανώσεις μας, αλλά όχι μόνο. Δηλαδή, όλος ο προσυνεδριακός διάλογος θα είναι στραμμένος προς τα έξω. Και πρέπει να έχουμε εισερχόμενα από την κοινωνία και βεβαίως και εμείς να συγκροτήσουμε το τελικό μας σχέδιο και αφήγημα. Για να πάτε προς τις εκλογές. Για να πάμε προς τις εκλογές. Έτσι όπως το λέτε τώρα. Αυτό θα συμβεί και αυτό δεν σημαίνει. Περιθώριο συνεργασίας υπάρχει σε αυτό το περιβάλλον? Τι με το ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί και θα διατηρήσει την αυτονομία του ως πολιτικός φορέας. Το ΠΑΣΟΚ εκτιμώ το ίδιο. Λέτε, εμείς είμαστε αξιωματικοί για την πρώτη σφιά. Εντάξει, αυτά τώρα είναι μικρομεγαλισμοί οι οποίοι δεν βοηθάνε. Διότι το παλεύει το 13 με το 14 ποιο είναι πρώτο, νομίζω δεν τιμά κανέναν από τους δύο μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Επίσης και εδώ το μήνυμα σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές είναι ότι 13 και 14 που είχαμε, ας πούμε, στο Δήμο της Αθήνας, 14 το ΠΑΣΟΚ, 13 ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κώστα του Ζαχαριάδη, 13 και 14 δεν κάνουν 55, κάνουν 27 μόνο. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία μας στέρνει και εμάς μήνυμα ότι βλέπει τις προοδευτικές δυνάμεις να συνεργάζονται επί προγραμματικών θέσεων. Για να δούμε θα καταφέρετε. Άρα μπορείτε, λέτε, να πάτε σε αυτήν την κατεύθυνση. Στο πεδίο. Από κάτω. Εμείς συνεργασίες στο πεδίο όχι μόνο δεν αρνηθήκαμε, ίσα ίσα που επιμείναμε πολύ και προεκλογικά σας θυμίζω. Να γίνεται ένα σώμα, μπορείτε, κύριε Γερό Βασίλη. Εξαιτίας της στάσης του ΠΑΣΟΚ. Ένα σώμα μπορείτε να γίνετε. Ένα χώρο ενιαίο, μια κοινή ηγεσία και να πάτε σε εκλογές έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί. Με κοινό πρόεδρο. Δεν θα συμβεί αυτό. Μάλιστα, δεν θα συμβεί. Είναι μια συζήτηση. Το κύριο Κασελάκη θα έχετε για πρόεδρο. Βεβαίως. Θα τον έχετε. Ο κύριος Κασελάκης είναι ο προσφάτως εκλεγής πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και μάλιστα με ευρύτατη συμμετοχή και με μεγάλη θέρμη από την κοινωνία. Μάλιστα. Τώρα, πώς σας το είπε χθες αυτό για το γάμο, να μας το πείτε μια και ήσασταν παρούσα, πώς σας το ανακοίνωσε? Στην αρχή της τοποθέτησής του. Μας είπε ότι εκτός των άλλων από αυτά που ξέρουμε όλοι ότι έχει να κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι εκτός των άλλων, αύριο, σήμερα δηλαδή, θα γίνει και ο γάμος του με τον σύντροφό του. Άρα αυτό ήταν η αιτία η βασική της φυγής του. Γιατί ψάχναμε όλοι να βρούμε το λόγο πώς ένας άνθρωπος, ένας ηγέτης φεύγει την ημέρα των εκλογών. Ξέρετε ότι... Αυτές οι υποχρεώσεις ήταν αναλλαστικές.
δεν ξέρω ποια είναι η κύρια ευθύνη. Η κύρια ευθύνη το όμως, η οποία συζητείται από καιρό και όλοι το ξέραμε ότι θα πάει, διότι υπάρχουν και διαδικαστικά θέματα. Είναι ομογενής. Θα πρέπει να μετεγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι έχει διαδικασίες πολλές. Και βεβαίως θα γίνουν και οι συναντήσεις εκεί και με την ομογένεια κτλ. Είδα σας άφησε η ένταση. Φυσικά και όλοι το ευθυνθήκαν ή υπήρχαν οι θυμωμένοι που δεν σε εμάς δεν έχουμε τέτοια θέματα και κυρίως δεν έχουμε θέμα με το γάμο των ομοφυλοφίλων. Κύριε Πλέβη, πότε θα φέρετε τον νόμο? Άλλο κόμμα είναι αυτό το οποίο δεν τολμάει να φέρει τον νόμο. Θα μπορούσε να γίνει εδώ ο γάμος. Ο κύριος Πλεύρης είναι εδώ να μας πει αν θα φέρουν τον νόμο για το γάμο στην Ελλάδα και αν θα γίνει Ελλάδα-Ευρώπη. Με χαρά. Περιμένουμε να μας το πει ο κύριος Πλεύρης.